Η υπόθεση τη αποζημίωση των οικείων 16χρονου, ο οποίο είχε λάβει εξητήριο παρά το γεγονό ότι έπασχε από οξία γαστρεντερίτιδα και εγκεφαλίτιδα, επιστρέφει στο εφετείο πατρών, προκειμένου να επανεξεταστούν οι αποφάσει για το προσωπικό του νοσοκομείου που υπέγραψε για την έξοδό του. Όπω αναφέρει η εφημερίδα Πελοπόννησο, στι 15 Νοεμβρίου 2003, ο 16χρονο πήγε σε κρατικό νοσοκομείο και οι γιατροί αποφάνθηκαν ότι έπασχε από γαστρεντερίτιδα και αποφάσισαν την εισαγωγή του. Κατά τη δεύτερη ημέρα το μεσημέρι εμφανίστηκαν έντονε διαταραχέ και την τρίτη ημέρα περιήλθε σε κομματώδη κατάσταση. Το μεσημέρι για τρίτου έδωσαν με διάγνωση για οξία γαστρεντερίτιδα, αφυδάτωση, διαταραχές, συμπεριφορά και ταχυκαρδία. Καθώ όπω αναφέρεται στι δικαστικέ αποφάσει, θεωρήθηκε ότι το περιβάλλον του σπιτιού θα δράσει θεραπευτικά. Όταν ο 16χρονο επέστρεψε σπίτι του, λίγε ώρε μετά απεβίωσε. Η σωρό μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και επειδή δεν υπήρχε ιατροδικαστή, ο γιατρό του νοσοκομείου έκανε την εκροψία, Διέγνωσε εγκεφαλίτιδα και πνευμονική εμβολή. Οι γιατροί απαλλάχτηκαν από τα ποινικά δικαστήρια και οι συγγενεί του 16χρονου προσέφηγαν στην διοικητική δικαιοσύνη, διεκδικώντα αποζημίωση για την ηθική βλάβη. Από το διοικητικό εφετείο πατρών μετά από ένταση επιδικάστηκε τελικά αποζημίωση 260.000 ευρώ στους οικείους του 16χρονου, οι οποίοι κατέθεσαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας αίτηση με την οποία ζητούσαν να αναιρεθεί η αθωοτική εφετειακή απόφαση και στο ποινικό της σκέλος. Το πρώτο τμήμα του Συμβουλίου τη Επικρατεία, με πρόεδρο την Αντιπρόεδρο Σπυρίδουλα Χρυσικοπούλου και η συγγήτρια την Πάρεδρο Χαρίκλια Χαραλαμπίδη, αποφάνθηκε ότι το εξητήριο που δόθηκε στον 16χρονο ήταν παράνομη και ιατρική πράξη. Το ΣΤΕ, με την πρωτοποριακή απόφασή του, οριοθέτησε του κανόνε κάτω από του οποίου είναι επιτρεπτή η έκδοση εξητηρίου, ενώ παράλληλα καθόρισε ιατρικέ πράξει και ενέργειε που πρέπει να προηγηθούν πριν την έκδοσή του.